Αυτό το θέμα δεν έχει προηγούμενο. Ένας πατέρας σκότωσε το παιδί του. Μου θύμισε την περίπτωση της Σπυριδούλας Φατούρου με την άσπα που σκότωσε για να εκδικηθεί. Αλλά εδώ είναι άλλα τα θέματα. Εδώ δεν υπήρχε μάνα δηλαδή. Εδώ υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα και κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους η πολιτεία να αποφασίσει τι θέλει. Θέλει κράτος πρόνοιας ή δεν θέλει. Και γιατί το λέω αυτό. Η μητέρα της οικογένειας είχε πεθάνει πριν από περίπου 4 χρόνια. Με πολύ δυσκολία είχε καταφέρει να φέρουν στον κόσμο το κοριτσάκι που σκότωσε ο ίδιος ο πατέρας του μετά από πάρα πολλές προσπάθειες. Πέθανε όμως η μητέρα από ανίατη ασθένεια πριν από περίπου 4 χρόνια και βρέθηκε ένας πατέρας μόνος να προσπαθεί να μεγαλώσει το κοριτσάκι του. Είναι το παιδάκι που βλέπετε τώρα στη φωτογραφία. Όπως λένε οι αστυνομικοί και όσοι ερεύνησαν συμμετείχαν στην υπόθεση, πρόκειται για ένα σπίτι πάρα πολύ προσεγμένο, πεντακάθαρο, δηλαδή δεν το είχε παρατήσει ο πατέρας στο παιδάκι. Ήταν φτιαγμένο εμφανώς για τη διαβίωση ενός παιδιού, με ταυτοκόλλητα στους τοίχους, παιδικά βιβλία. Μια γυναίκα πήγε και τους βρήκε που πήγαινε το πρωί και περιποιούνταν και το σπίτι και το κοριτσάκι. Δηλαδή δεν ήταν εγκαταλελειμμένη κατάσταση. Σε καμία περίπτωση. Φρόντιζε ο πατέρας το παιδί. Έτσι, μπορεί να έχει σοβαρά προβλήματα οικονομικά ο άνθρωπος, να έψανε για εργασία, να μην έκανε μεροκάματα. Όμως φαίνεται ότι το σπίτι ήταν προσεγμένο έτσι ώστε έδινε αγάπη στο παιδί. Και όμως αυτός ο άνθρωπος κάτω από συνθήκες που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, είναι πλέον θέμα ψυχιατρικής και όχι θέμα λογικής, όπλησε κινητική καραμπίνα, πυροβόλησε το κοριτσάκι στο κεφάλι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ενώ αυτό κοιμόταν και στη συνέχεια στον ύπνο του, έστρεψε την καραμπίνα στο μέρος του και αυτοκτόνησε. Αυτά τα είχαμε πει την Παρασκευή. Το θέμα είναι ότι έγινε η κηδεία του πατέρα. Πατέρα, δεν ξέρω πώς μπορούμε να πούμε, τον άνθρωπο ο οποίος σκοτώνει το ίδιο το παιδί. Έγινε η κηδεία του την επομένη, το Σάββατο δηλαδή, και σήμερα μεσημέρι γίνεται η κηδεία του ανήλικου κοριτσιού. Και στην Ευγενία Πουλοπούλου μιλάει ο διευθυντής του σχολείου. Για ένα πίθανο κοριτσάκι θα μας τα πει τώρα ο άνθρωπος. Να τον ακούσουμε λοιπόν, γιατί θα μας δώσει και αφορμή για κουβέντα, τι είπε στην Ευγενία και αμέσως μετά το συζητάμε. Τετάρτη τάξη πήγαινε. Ήταν ένα ήσυχο παιδί, άριστη μαθήτρια. Συμμετείχε κανονικά, δεν είχαμε κανένα θέμα, τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι να σας πω ιδιαίτερο τότε. Εσείς πώς το μάθατε αυτό? Ενημερωθήκαμε από την γυναίκα που φρόντισε το παιδί και από μια γειτόνισσα. Είχατε καταλάβει ότι υπήρχε περίπτωση να αντιμετωπίσει κάτι πράγματι? Τίποτα, σας λέω, δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε από αυτό το παιδί, ούτε από το παιδί, ούτε από τον πατέρα. Ήταν όλα φυσιολογικά, δεν υπήρχε τίποτα. Και αυτό το είναι αποδοχή από όλους, δηλαδή. Συμμετείχε εσείς στα θεατρικά του σχολείου, τι έκανε, τι της άρεσε? Όπως ένα φυσιολογικό παιδί, τίποτα άλλο. Υπάρχει καμία απόκληση από τη φυσιολογικότητα, στο πούμε. Ήταν κοινωνικό παιδί, χαρούμενο? Ναι, εντάξει, κοινωνικό. Έπαιζε, είχε φίλες, αυτά, εντάξει, τίποτα. Είμαστε ζωγαρισμένοι, εντάξει, ο σύλλογος πήρε κάποιες αποφάσεις στη μνήμη του παιδιού, εντάξει. Δηλαδή? Σήμερα το σχολείο παραμένει κλειστό με απόφαση δημάρχου και κατόπιν εισήγηση του σύλλογου δασκότων. Έτσι, θα παρευρεθούμε στην κηδεία του. Γιώργο μου, κάτι ήθελες να πεις? Είναι ζητούμενο τώρα για το κράτος, αυτό που λέω προηγουμένως. Πώς αφήνει έναν πατέρα ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του για 4 χρόνια και δεν πάει το κράτος να δει? Είσαι εντάξει, μπορείς, τα βγάζεις οικονομικά πέρα, αντέχεις? Αυτός ο άνθρωπος, όπως προκύπτει από τα όσα έχουν πει μέχρι τώρα συγγενείς και φίλοι, είχε μαραζώσει από το χαμό της γυναίκας του. Δεν μπορούσε να πιστέψει μέχρι και την τελευταία στιγμή. Πριν 4 χρόνια, ναι. Δεν το δεχόταν. Και μάλιστα τον τελευταίο καιρό ένιωθε ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον οργανισμό του σωματικά. Δηλαδή δεν ήταν καλά. Και έκανε και εξετάσεις ο άνθρωπος να δει πως είχε την ίδια ασθένεια με τη σύζυγό του, άσχετα αν δεν ήταν καλά. Όμως αυτή η ψυχολογική πίεση φαίνεται ότι το όψε το χέρι. Και δεν πήγε κανείς από την πρώην να του πει: είσαι εντάξει, χρειάζεσαι λεφτά, το παιδί σου αντέχει. Μήπως να το πάρουμε να πάμε σε κάποιο σπίτι μέχρι να ορθοποδήσει οικονομικά. Και φτάσαμε εδώ πέρα που φτάσαμε. Δεν ξέρω, κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα. Ότι γιατί έγινε? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να λέμε ότι να μην φτάσουμε στο τέλος, να προλάβουμε μια κατάσταση. Αλεξάνδρα, στο άκουσμα της είδησης, η πρώτη σου αντίδραση? Δεν υπάρχουν λέξεις πάντα εύκαιρες. Δηλαδή μια ψυχή που ενώ κοιμάται, ένα παιδί από αυτά τα παιδιά που είναι όλων μας, δεν ανήκουν σε έναν γονιό. Λοιπόν, να χάσει τη ζωή του, είχε χάσει τη μανούλα του. Χάνει και τη ζωή του στον ύπνο με ένα πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλάκι του. Τι να πεις, πού να φτάσουν οι λέξεις? Δεν φτάνουν οι λέξεις. Είναι η πίκρα, είναι και η θλίψη. Βλέπω και το χαμόγελό του, δηλαδή δεν... Μου το έστειλαν αμέσως στο Facebook, γιατί αμέσως κινητοποιήθηκε.